Λοιπόν, φίλοι και φίλες του Άμπολα Sport, είμαστε εδώ έξω από το γήπεδο Ακαδημίας Πλάτωνος. Ο Πλάτωνας σήμερα δεν τα κατάφερε. Έχασε από το Γυμναστικό Σύλλογο Αμαρουσίου με 3-1. Μαζί μας έχουμε τον κόουτς του Πλάτωνα, τον Γιώργο τον Καλούδη. Γιώργο, τι έφταιξε σήμερα, τι πήγε στραβά? Ήταν ένα τυχό αποτέλεσμα. Παίξαμε μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Ήταν καλύτερη στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα από εμάς. Γιατί πρέπει να καταλάβουμε το όνομά τους. Όλα κερδίσανε δίκαια. Εμείς συνεχίζουμε, έχουμε κάνει πάρα πολλά λάθη μέσα στο παιχνίδι και τακτικά και λάθη ουσίας δηλαδή που μας τύχησαν. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο. Το ποδόσφαιρο είναι ποδόσφαιρο, θα υπάρχουν γκίτες μες στο πρόγραμμα, νικητές, είναι όλα μες στο ποδόσφαιρο. Το αυτό που θα κάνουμε είναι να συνεχίσουμε. Θα βάλουμε το κεφάλι κάτω και να συνεχίσουμε. Τίποτα άλλο δεν μπορούμε να κάνουμε. Γιώργο, Πλάτωνας μέχρι στιγμής έχει 3 βαθμούς στις 4 πρώτες αγωνιστικές του πρωταθλήματος. Ναι, τη μία δεν έχουμε παίξει, έχουμε το ρεπό. Είχαμε το ρεπό, εντάξει, έχουμε 2 ήττες και μία νίκη. Εντάξει, άλλος είναι ο στόχος μας βέβαια και άλλο ξεκινήσαμε. Κάναμε αυτές τις ήττες. Πιστεύω να επανορθώσουμε στη συνέχεια. Και ακόμα είναι πολύ νωρίς, έχει πρωτάθλημα ακόμα. Τώρα όσο μένεις πίσω, τόσο χάνονται και οι στόχοι. Μέχρι στιγμής πρώτη είναι η Αθλητική Ένωση Ηλίου, δεύτερο το Μαρούσι και τρίτος ο Θρίαμβος Αθηνών. Ναι, δίκαια είναι. Οι δύο που είναι πρώτοι, είναι, δηλαδή στην πρώτη και στη δεύτερη θέση, είναι δίκαιοι. Γιατί έχουμε παίξει και με τους δύο και είχαν και δύο πάρα πολύ καλές ομάδες. Και δίκαια είναι και πέρα που βρίσκονται. Ωραία, ακολουθεί τώρα το παιχνίδι με τον ΠΑΣ Αθηνών 1966. Ναι, μια πάρα πολύ καλή ομάδα και ο ΠΑΣ που τον έχω δει είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Με μικρά παιδιά, με γρήγορους παίκτες, με καλή συνοχή, τακτικά πάρα πολύ καλή. Θα πάμε εκεί πέρα να παίξουμε. Και σας είπα τώρα το αποτέλεσμα, όσο μένουμε πίσω, θέλουμε και εμείς πόντους και θα παλέψουμε σε κάθε παιχνίδι. Υπάρχουν αγωνιστικά προβλήματα, Γιώργο, στην ομάδα? Αγωνιστικά προβλήματα είχαμε τον Γεωργιάδη που ήταν τραυματίας, τον βάλαμε σήμερα λίγο να παίξει. Πιστεύουμε να επανέλθει με τον χρόνο. Θα δούμε τι μπορεί να γίνει στη συνέχεια.